βούτια έχει κάνει ο τζίρος των αρτοπιών στις Σέρες, αφού η κίνηση που καταγράφεται είναι μειωμένη και φτάνει το 70% αυτή την περίοδο. Το δεύτερο lockdown επηρεάζει αρνητικά και τον συγκεκριμένο κλάδο, αφού η κίνηση στους φούρνους είναι μειωμένη. Λειτουργούμε κανονικά, βγάζουμε κάθε μέρα το ψωμί. Είμαστε πεσμένοι κατά 70% στην κίνηση λόγω ότι είναι κλειστά τα πάντα. Σχολεία, εστίαση και τα μαγαζιά ελληνικής του λιανεμπορίου. Από εκεί και πέρα κρατάμε το ψωμί ως, σαν βάση, γιατί το ψηλικό έχει πέσει πάρα πολύ. Και ήταν αυτό που μας απέφερε και, και την αύξηση του τζίρου. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, με το, ό,τι σχέση με το εμβόλιο. Γιατί ακούγεται ότι πιθανότατα να υπάρχει και, σταδιακό άνοιγμα των καταστημάτων, έτσι δεν είναι? Αυτό περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να δούμε ποιες μέρες θα ανοίξουν τα καταστήματα. Τα σχολεία, από ό,τι άκουσα, τα σχολεία θα ανοίξουν πρώτα. Καταστήματα λιανεμπορίου και μετά η εστίαση. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδόπουλο, και στο δεύτερο απαγορευτικό, ο κλάδος της αρτοπίας επλήγει σημαντικά. Ό,τι αφορά την επόμενη μέρα στον κλάδο σας, τι θα γίνει, τι θα συμβεί, γιατί οι υποχρεώσεις τρέχουν και τα έσοδα είναι μειωμένα. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Εμείς προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι καταλαβαίνετε σε μια πτώση 70% ότι οι υποχρεώσεις παραμένουν οι ίδιες, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι τα ενοίκια. Βέβαια το ενοίκιο σε πολλούς έχει πέσει στο 60%. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε και ίσως να βοηθήσει λίγο και η κίνηση των Χριστουγέννων, εάν και εφόσον ανοίξουν τα καταστήματα. Κάποια βοήθεια από το κράτος υπάρχει? Η βοήθεια μόνο από ό,τι ξέρουμε η επιστρεπτή προκαταβολή, την οποία δεν την έχουν πάρει πιο πολύ, γιατί το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που ήταν ανοιχτά τα καταστήματα λειτουργούσαμε και τα σχολεία λειτουργούσαμε αρκετά καλά, δεν είχαν πέσει δηλαδή κάτω από 20%. Αλλά αυτό το μήνα του Νοέμβριο και από τη στιγμή που ξεκίνησε το lockdown μέχρι και σήμερα είμαστε κάτω στο 70%. Οπότε, εάν πάρουμε, θα πάρουμε στην επόμενη δόση. Πάντως, τα πρώτα μελομακάρονα και κουραμπιέδες τοποθετήθηκαν ήδη στις βιτρίνες των αρτοπιών νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Αυτά για να μπορούμε να προσαρμόσουμε και τα εποχιακά δέσματα, όπως είναι τα μελομακάρονα, κουραμπιέδες και αργότερα η βασιλόπιτα, να προσαρμόσουμε σε ό,τι αφορά την κίνηση φέτος.